Εν αναμονή είναι οι αγρότες της Δράμας προκειμένου να δουν τι θα γίνει μετά τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που υποσχέθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της Αγκρότικα από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη, αναφορικά με την ελαστικοποίηση τουλάχιστον στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων από τους αγρότες. Αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα και από εκεί και ύστερα θα δουν και θα συνεκτιμήσουν, συμμετέχοντας παράλληλα και σε μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κομοτηνή, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής αλλά και οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου λοιπόν να διευθετηθούν ζητήματα σοβαρά που τους απασχολούν. Λοιπόν, μετά την ενημέρωση που είχαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι νομού Δράμας την Πέμπτη που μας πέρασε, από τον Έφορα, από τον πρόεδρο των λογιστών και από άλλους λογιστές που παρευρέθηκαν εκεί, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Την Τετάρτη ο Αγροτικός Σύλλογος μαζί με τους Κοινοτροφικούς Σύλλογους αποφάσισε να παρευρεθεί στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή. Τετάρτη δηλαδή το πρωί όλοι οι αγρότες και κοινοτρόφοι του νομού ραντεβού στο δικητήριο μπροστά για αναχώρηση για την Κομοτηνή. Την Κυριακή 9 του μηνός στη διαμαρτυρία που θα γίνει στη Λιδία για τον ΤΑΠ και όλα τα άλλα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Και από εκεί και πέρα, εάν βγει απόφαση που θα βγει απόφαση από αγρότες και κοινοτρόφους του νομού, πάμε για μια μεγάλη διαμαρτυρία μέσα στο ίδιο το κέντρο της Δράμας, μέσα στην πλατεία της Δράμας μάλλον. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό, γιατί δεν θα πω εγώ στον κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο ότι έχει προβλήματα, τα ξέρει ο ίδιος. Προς Θεού, δεν λέμε να μην φορολογηθούμε. Γιατί κατεβαίνουν, όσοι κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους, με αιχμή του δώρα τους στο φορολογικό. Δεν μπορούμε να πούμε σαν αγρότες ότι δεν θέλουμε να υπαχθούμε σε κάποιο είδους φορολογία. Απλά ζητούμε αυτή η φορολογία να είναι δίκαιη. Σε όλα αυτά που περνάει αυτή τη στιγμή όλος ο κλάδος μας, δεν θα πω μόνο ο δικός μας και οι υπόλοιποι κλάδοι, εάν ο αγώνας δεν είναι μαζικός, δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Γιατί το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ταξικό, δεν απασχολεί μόνο εμάς, απασχολεί τους πάντες. Εάν δεν υπάρχουν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις αγροτικές και κτηνοτροφικές, αναρωτιόμαστε όλοι εμείς τι θα τρώει ο κόσμος, ποια προϊόντα θα έρχονται απ' έξω, πόσο υγιεινά θα είναι και πώς μπορεί να στηριχθεί μια ολόκληρη εθνική οικονομία χωρίς το πρωτογενή τομέα. Ας το πάρουν απόφαση ότι είμαστε το μοναδικό κύτταρο ζωντανό που έχει μείνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αν κοιτάξουν και το καταστρέψουν και αυτό, δεν θα μείνει τίποτα. Όσον αφορά για αυτά που ζητούνται για το αφορολόγητο κτλ., ξέρετε πάρα πολύ καλά τις θέσεις μας. Ζητούμε να είναι πιο ελαστική στα πρόστιμα, να ανεβεί το όριο των 10.000 ευρώ και να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας και κρατώντας βιβλία. Πάνω σε αυτό που λέτε, φαίνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κύριος Τσαφτάρης έχουν δεσμευτεί από το Σάββατο ήδη ότι ακόμα και σήμερα Δευτέρα δηλαδή θα φέρουν νέα εγκύκλιο όπου θα ελαχιστοποιεί ή θα ελαστικοποιεί πιο σωστά το ζήτημα με τα βιβλία, με την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι θα προχωρήσει και σε άλλες ευεργετικές, να το πω, ή ευεργετικά μέτρα, ευεργετικές διατάξεις προκειμένου να κατευνάσει τους αγρότες. Τι λέτε? Όλα αυτά ίσως να είναι τρίκ για να σταματήσουν οι αγρότες να διαμαρτύρονται. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι εάν δεν τα δούμε όλα αυτά γραπτά και δεν έρθουν με εγκύκλιο στις κατατόπους εφορίες του κάθε νομού, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί. Γιατί πολλές φορές έχουμε πάρει υποσχέσεις, και όχι μόνο υποσχέσεις, αλλά και δεσμεύσεις, που δεν τηρήθηκαν ποτέ. Εγώ ένα έχω να πω, ότι με το τάξιμο σπίτι δεν χαλάει, με το δόσιμο χαλάει. Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσουν αυτά που πρέπει να μας δώσουν, όχι να μας κάνουν χάρη. Ζητούμε αυτά που είναι δικαιωματικά δικά μας. Δεν μπορεί μια τάξη ολόκληρη να βγαίνει σε μια αλλαγή καθεστώτος, να μπαίνει από τεκμαρτή φορολόγηση σε αντικειμενική και σε φορολόγηση εσόδων-εξόδων και να μην είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Πού θα φορολογούμαστε και ποια έξοδα θα περνάνε από εμάς προς την εφορία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν με εγκυκλίους για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς ήσυχοι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.